Είμαστε εκτός, δεν έχει σημασία που, είμαστε στο Ισραήλ, δεν είναι κρυφό άλλωστε. Που πλέον αποκλειστήκαμε εδώ, γιατί το Ισραήλ από χτες έχει κλείσει τα σύνορά του για 15 μέρες μετά τη μετάλλαξη όμικρον που έχει εμφανιστεί στο Ισραήλ. Και φοβάμαι ότι σε πολλές χώρες ήδη η Αγγλία σταμάτησε. Και γενικά νομίζω και στην Ελλάδα θα γίνει αυτό, όπως και πολλά άλλα εθράπελα θα γίνουν, διότι ακόμα δεν έχουμε ξεπερδίσει τον κορονοϊό και δυστυχώς τα πράγματα έτσι με την λογική που έχουμε ως άνθρωποι θα αργήσουμε πάρα πολύ να ξεπερδέψουμε, αλλά δεν έχει να κάνει. Και η Παναγιά μαζί μας που λέμε. Οπότε ευχόμαστε να είστε καλά. Έχουμε έρθει εδώ, θα κάτσουμε όσο είναι να κάτσουμε. Αυτό δεν αλλάζει κάτι, τόσο για τη μεταξύ μας επικοινωνία, όσο και για τη ζωή μας γενικότερα. Είναι πράγματα που πρέπει να κάνουμε και θα τα κάνουμε και η ζωή συνεχίζεται. Αλλά γενικά από αύριο, από χτες είμαστε αποκλεισμένοι, γιατί πάρει καλά που ήρθαμε να προλάβουμε κιόλας, γιατί είχαμε σοβαρό σκοπό για να έρθουμε. Αν είχαμε αργήσει μία μέρα, πώς θα φαίνει η ζωή, έτσι, για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι τα πράγματα δεν τα ελέγχουμε καθόλου. Αν ήταν να έρθουμε αντί για Παρασκευή, Πέμπτη, Σάββατο, απλά δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε. Γιατί πλέον έχει σταματήσει η διέλευση, έχουν κλείσει τα σύνορα προς άπαντες προς το Ισραήλ. Αυτά. Αλλά είναι μέρος της ζωής. Άσχετο. Λοιπόν, μη σας κουράζω με τα δικά μας. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε ή κάτι να μοιραστείτε ή που θέλετε για λίγο να κουβεντιάσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας. Με πολύ χαρά και αγάπη, η Ντάνα και εγώ. Ξαναθυμίζω ότι η Ντάνα μπορείτε να μην την βλέπετε, αλλά η Ντάνα είναι πάντα μαζί. Το ότι εγώ μιλάω ελληνικά και γενικά είμαι πολυλογάς, αυτό είναι απλά έτσι είναι ο Δημήτρης, που και πάλι μας είναι αδιάφορος. Δεν ξέρω λοιπόν αν υπάρχει κάποιο θέμα που θα θέλατε και κάνατε κέφι να το κουβεντιάσουμε, να το συζητήσουμε, να το μοιραστείτε γενικά ως προβληματισμό, για να σας πούμε την δικιά μας σκέψη, που όπως πάντα ξέρετε την παίρνετε, την πετάτε, την κάνετε ό,τι θέλετε. Να περνάτε καλά όπου και να είμαστε, με ψυχική και σωματική υγεία. Ευχαριστώ πολύ Παντούλα. Όλα καλά μέχρι στιγμής. Είναι μια άλλη ζωή εδώ στην πόλη, η αλήθεια είναι, γιατί το Τελ Αβίβ είναι ακόμα πιο δυνατή από η ρυθμή της πόλης από την Αθήνα. Οπότε πριν από λίγο ακούγαμε σιρήνες, είναι κάτι όπως στη Νέα Υόρκη, γενικά στα αμερικάνικα έργα. Ακούω σιρήνες, υπάρχει θόρυβος, είναι για μας κάτι το οποίο είναι όχι συνήθες και πρέπει και θα προσαρμοστούμε. Αλλά ήρθαμε πάλι σε ρυθμούς πόλης όπου είναι πάρα πολύ έντονοι και που θυμίζουν ξανά αυτό που λέγαμε και χωρίς λόγο δεν καταλαβαίνω γιατί θυμώνει ο κόσμος ότι η ζωή στην πόλη είναι μια κόλαση. Δεν το λέμε για να προσβάλλουμε κανέναν, δεν το λέμε για κακό. Αγαπάτε την πόλη, θέλετε να μένετε στις πόλεις, να μένετε στις πόλεις, προς Θεού. Δεν το λέμε υποτιμητικά, δεν το λέμε απαξιωτικά. Λέμε απλά η διαφορά για μας τουλάχιστον είναι τεράστια. Και όταν κάποιος έχει φύγει από αυτό το σύστημα, όταν επιστρέφει πάλι, το βλέπει λίγο ως θορυβώδες, ως και πολύ βίαιο. Έτσι, για τα δικά μας γούστα. Αυτή είναι και η ομορφιά όταν μπορείς από τύχη να ξεφύγεις από ένα σύστημα και έναν τρόπο ζωής. Βλέπεις τα πράγματα με άλλο μάτι. Δεν σημαίνει ότι όσοι μένουν πίσω και ζουν στις πόλεις έχουν κάτι κακό ή ότι κάνουν κάτι άσχημο. Ναι, Ραλού, έχουμε βρει ανθρώπους που έχουν γίνει η οικογένειά μας. Δεν είναι απαραίτητο αυτό όταν είσαι σε κάποιο χωριό, ακόμα και όταν είσαι στις πόλεις, το μεγαλύτερο χωριό της Αθήνας δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι βρίσκεις ανθρώπους και ταιριάζεται. Είχαμε την ευλογία και την τύχη όμως να βρούμε ανθρώπους που να επικοινωνούμε, παρόλο που η κατά κρόνη επικοινωνία είναι μεταξύ ημών. Μεταξύ εμένα και της Ντάνας δηλαδή. Δεν το λέω αυτό πάλι κακά. Είναι μεγάλη χαρά που υπάρχει στο χωριό ο Μπαμπαγέρος και η οικογένειά του. Και μεγάλη μας τιμή να έχουμε επαφή και φιλία, πολύ βαθιά. Αλλά πάλι ο πυρήνας της επικοινωνίας και της επαφής είναι μεταξύ ημών. Έτσι. Πάλι αυτό δεν το λέω για κάτι. Απλά λέω, με ρωτάτε και σας απαντάω. Λοιπόν, σκεφτόμαστε να φύγουμε. Δοκιμάστε το. Δεν έχω να σας πω κάτι γι' αυτό, ξέρετε. Όποιος αισθάνεται να φύγει, ας το δοκιμάσει επειδή το αισθάνεται. Όχι γιατί εκείνη η λύση, έτσι. Έχει κάθε κίνηση και κάθε επιλογή, φέρνει και τα δικά της προβλήματα.
Θέλω να πω ότι έχει ενδιαφέρον να πάτε, δεν το λέω προσωπικά αλλού, αλλά λέω, ίσως μια ιδέα, πριν κάποιος φύγει να πάει να ζήσει λίγο. Όποτε μπορεί τα Σαββατοκύριακα να τα κλέβει, το Πάσχα να μην πηγαίνει όπου γουστάρει, αλλά εκεί που νομίζει ότι θα του αρέσει να μείνει, για να δει τη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων. Δηλαδή την δύσκολη πλευρά. Δεν υπάρχει πουθενά κατάσταση και περιοχή και τρόπο ζωής που είναι όλα ρόδινα, είναι όλα όμορφα, είναι όλα υπέροχα, υπέρλαμπα. Δεν υπάρχει αυτό στη ζωή. Αυτό που υπάρχει είναι ότι με αυτό που νιώθει η καρδιά μου μέσα, επιλέγω έναν τρόπο ζωής, ακόμα και μέσα στις πόλεις, προς Θεού. Όπου τα δεινά που περνώ και που βιώνω, επειδή τα αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής, σχέση με έναν συνάνθρωπό μου, δουλειά, μπορώ και εγώ από θέματα να τα αντιμετωπίζω. Δεν σημαίνει ότι δεν λυγίζω, ότι δεν στεναχωριέμαι. Οπότε θα σας έλεγα ταπεινά πάλι ότι βρείτε αν μέσα στην πόλη που είσαστε έχετε φτάσει στο maximum της άλλης ζωής που θέλετε, με εκεί που είσαστε, διότι τις περισσότερες φορές, πάρει την αναπληρωμή προσωπικά, το να φύγω είναι μια τάση φυγής. Δηλαδή έχω πήξει στην Αθήνα, στη Λαμία, στο Βόλο και θα φύγω να πάω στο χωριό μου χωρίς να ξέρω τι θα κάνω και... επειδή πάω μερικές φορές το Σαββατοκύριακο ως τουρίστας και βλέπω μόνο τα βουνά και τα λαγκάδια, δηλαδή βλέπω την όμορφη πλευρά, νομίζω ότι η ζωή ήταν όμορφη. Δεν είναι ούτε όμορφη ούτε άσχημη. Είναι καθαρά θέμα επιλογής, είναι καθαρά το τι αγαπάτε. Οπότε θα έλεγα πάλι να το πειραματιστείτε. Άλλοι λένε όχι, εγώ πάω βουρ. Και αυτό σωστό είναι, ξέρετε. Αλλά δεν είναι η λύση ποτέ το να πάω κάπου αλλού. Η λύση έχει να κάνει πάντα με την εσωτερική αναζήτηση, γιατί είναι αυτό που με κάνει και με ζορίζει και το οτιδήποτε άλλο. Αν έχετε την ευτυχία, όπως έχω εγώ, να έχετε έναν σύντροφο που να συμβαδίζετε, να συμπορεύεστε, να υπάρχει σύμπνοια, να υπάρχει ίδιος τρόπος σκέψης, παράλληλος μάλλον, δεν χρειάζεται να υπάρχει ταύτιση, αλλά να αγαπάτε και οι δύο την φύση, να αγαπάτε και οι δύο την πόλη, να αγαπάτε και οι δύο ακόμα και την μπάλα και το ποδόσφαιρο. Τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα. Όταν ένας εκ των δύο κάνει υποχώρηση, αυτό που είναι πολύ εσφαλμένα σαν πεποίθηση, ότι πρέπει να θυσιάζομαι σε μια σχέση, πρέπει να υποχωρώ σε μια σχέση, γιατί αυτό σημαίνει σχέση, σας απαντάω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η υποχώρηση ή η θυσία σημαίνει ότι καταπιέζω τον εαυτό μου προκειμένου να μην χάσω τον απέναντί μου, να του κάνω το χαρτί δηλαδή, για να είμαστε μαζί, που μετά επειδή πίζω, έχω γεμίσει από ένταση, γιατί στην ουσία δεν κάνω αυτό που αγαπώ, αλλά ακολουθώ αυτόν που θέλει να πάμε στα βουνά, που θέλει να πάμε στην πόλη. Μετά υπάρχει η ρήξη. Πολύ νωρίς, για όποιον ονειρεύεται και σκέφτεται να φύγει, σκεφτείτε το ολιστικά. Δηλαδή, τι θα κάνετε, πώς θα βγάζετε το μεροκάματο το μήνα. Η γη, άμα είναι να την καλλιεργήσετε, είναι μια πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Μην πάτε πάλι σε ένα περιβάλλον γεωργικό και να καλλιεργήστε πάλι πατάτες. Προς Θεού δεν είμαι κατά όσο το κάνουν, αλλά σκεφτείτε λίγο πώς θα μπορείτε να βγάζετε λεφτά από αυτό. Γιατί γενικά τη γεωργία την έχουν ισοπεδώσει, τους γεωργούς τους έχουν αλλάξει την Παναγία. Οπότε πρέπει να λάβετε πολλά πράγματα υπόψη σας. Αν η δουλειά σας μπορεί να είναι από το διαδίκτυο και μπορείτε να έχετε κάποιο έσοδο από αυτό. Γενικά έχει πολλά πράγματα να κάνετε. Δεν σας αποθαρρύνω, το εναντίον σας λέω βουρ, αλλά πηγαίνετε και με λίγο. Πιο οργανωμένα. Έχετε πολλά στο μυαλό σας. Μην το δείτε ροζ. Μην το δείτε ονειρικά. Μην το δείτε ρομαντικά. Μην το δείτε ερωτικά. Αχ, τι ωραία να πάμε στην φύση. Αν η λύση ήταν να πάμε όλοι στη φύση, θα είχαμε βρει και μια λύση. Δεν είναι αυτή η λύση, ξέρετε, κατά ανάγκη. Έτσι. Οπότε αυτά να πω και να ευχηθώ ότι όποιος το νιώθει να το κάνει. Καθαρίνα, μου αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σου και είναι κάτι το οποίο με τον αγαπημένο, λατρεμένο πλέον φίλο Κώστα. Κάτι για τους καρκινοπαθείς, για το μεγάλο αγώνα που κάνουν. Δεν θα αναφερθώ για το μεγάλο αγώνα που κάνουν. Θα πω ταπεινά όμως τούτο, γιατί ένα βίντεο το οποίο θέλω καιρό να κάνω, το αναφέρω συχνά, γιατί αυτό που βιώνουμε με τον Κώστα, όπου είμαστε μαζί αρκετό καιρό και έχουμε προσωπικές συναντήσεις για αυτό που βιώνει, το οποίο είναι άξιο θαυμασμού το πώς το βιώνει. Θα πω ότι υπάρχει μια σύμπνοια όσον αφορά τη δικιά μας σκέψη, την Τάνα και εμού, και όσον αφορά και τη δική του σκέψη, γι' αυτό και μας βρήκε. Η σκέψη που θα σας μοιραστώ δεν είναι ότι αυτό είναι, έτσι, δεν εναντιώνουμε σε κάτι. Θα σας πω απλά μια άλλη οπτική, όπως για άλλη μια φορά, μία που την ακούτε και μία που την πετάτε. Δεν είμαστε υπέρ του αγώνα. Αυτό ήταν και μάλιστα ο Κώστας που τότε που... με την κηδεία της
του αρχηγού του Πασόκ, δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Και την κοπέλα που χόρευε. Υπάρχει πάντα αυτή η πρόθεση του αγωνιστή να νικήσω τον καρκίνο. Και είναι κάτι το οποίο ο ίδιος το βιώνει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, επειδή είναι σε συλλόγους, επειδή έχει πολύ. Δεν είναι ειδική περίπτωση. Μάλλον είναι ειδική περίπτωση για αυτό που περνάει. Και είναι άξιο θαυμασμού το πώς λειτουργεί, το πώς έχουμε, επαναλαμβάνω, σύμπνοια. Γιατί κάποιος που πιστεύει στον αγώνα, επαναλαμβάνω, προς Θεού, όχι τον καρκίνο, ή για οτιδήποτε στη ζωή σας, κάντε αγώνα. Δεν το λέω κακά. Ο καθένας ό,τι αγαπά. Θα πω ταπεινά όμως και θέλω πραγματικά να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο γι' αυτό, ότι αλλάζει πολύ η ζωή. Το λέω σαν πρόταση. Επαναλαμβάνω, δεν είναι συνταγή. Δεν είναι ότι ξεχάσετε τον αγώνα και κάντε αυτό που σας λέει η Ντάνα και ο Δημήτρης και ο Κώστας όπως το βιώνει. Είναι ότι όταν γυρίσει αυτό το πράγμα και το δείτε ως κομμάτι του εαυτού το οποίο χρήζει φροντίδας και το αγαπάτε, μαλακώνει τελείως το σύστημα. Δεν είμαστε υπέρ του αγώνα. Δεν είμαστε υπέρ της μάχης. Δεν είμαστε υπέρ της επίθεσης. Παρόλο που στον καρκίνο και σε πολλά πράγματα στη ζωή η επιθετική τακτική για μια συγκεκριμένη στιγμή κάνει καλό. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνεις επιθετικός στη ζωή σου, όπως τα ζώα, διότι εκείνη τη στιγμή το χρειάζεται την ένταση. Αυτό που ταπεινά θα πω, το υπογραμμίζω, ταπεινά θα πω, δεν θα σας κάνω υπόδειξη. Μοιράζω από την καρδιά μου το τι εγώ βιώνω. Και η Ντάνα απλά δεν μπορεί να μιλήσει ελληνικά. Είναι ότι όταν η επίθεση, όταν λέω μάχομαι κατά του καρκίνου, είναι πολύ σύνθετη η φράση. Είμαι σε συνέχεια σε πόλεμο με κάτι το οποίο είναι μέσα μου. Και αυτή είναι και η γενικότερη τακτική της δυτικής προσέγγισης και της ιατρικής. Επιτίθομαι στην αρρώστια. Της δίνω φάρμακα, χημειοθεραπείες. Η χημειοθεραπεία είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είμαστε κατά. Θα δείτε όμως ότι στατιστικά είναι άνθρωποι που είναι κατά, γιατί δεν βρήκαν λύση, ή άνθρωποι που βρήκαν λύση. Δεν είμαστε υπέρ κατά της χημειοθεραπείας και υπέρ των εναλλακτικών. Είμαστε υπέρ ότι όταν θα αντιστρέψω τη σχέση μου με αυτό που συμβαίνει σε μένα, στο κάτω-κάτω καρκίνος, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε μένα. Κάτι μέσα μου πονά. Να το πω λίγο πιο με άλλους όρους, γιατί η λέξη καρκίνος πολλές φορές βγάζει αγκάθια. Και άρα μαλακώνω για να μπορώ να δω αυτό που είναι μέσα, καταρχάς γιατί έχει δημιουργηθεί, που υπάρχουν σαφέστατα λόγοι γιατρικοί, υπάρχουν και λόγοι μη γιατρικοί, που δεν τους εξηγεί η επιστήμη δηλαδή, που έχει μια άλλη προσέγγιση. Και πάνω απ' όλα βλέπω πράγματα που μου μαθαίνει από αυτή τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, δεν. Και το τονίζω αυτό, το τονίζω συνέχεια. Δεν υπονοώ ότι αυτή είναι η λύση, ότι επειδή οι Δημήτρης και η Ντάνα πιστεύουν αυτή την προσέγγιση, που δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε σχέση με κάποιον που περνάει αυτή τη διαδικασία του καρκίνου, ότι αυτό είναι. Δεν σας πουλάμε συνταγή, δεν λέμε ότι είμαστε κάτι διαφορετικό. Απλά επειδή η λέξη το μεγάλο αγώνα και έτσι όπως μας το μεταφέρει ο Κώστας, από τις εμπειρίες του που έχει, γιατί είναι σε πάρα πολλές ομάδες, σε συλλόγους και γενικά ένας άνθρωπος που έχει, είναι μπλεκόμενος αυτό για να βοηθήσει. Μέχρι και αυτό ήταν μια μεγάλη αλλαγή για τον ίδιο, ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Έτσι. Και ξεκίνησε κιόλας και η πρώτη μας συνάντηση. Σταμάτα να βοηθάς. Άλλαξε πολύ. Σε άλλους λοιπόν αυτό μπορεί να ταιριάζει. Επί του γενικού πάντως, το μόνο που έχω να πω ότι για κάποιον με ρωτάς, Κατερίνα, για τον αγώνα που κάνουν, είναι αξιοσέβαστος, είναι με αγάπη. Τι να σας πω εγώ τώρα για τον αγώνα, δεν έχω κάτι να σας πω. Και ούτε είναι ή αγώνας ή συμφιλίωση. Μπορεί κάποιος να φροντίζει το χωράφι του, να φροντίζει τον γκρεμισμένο του σπίτι που γκρεμίστηκε από τον καιρό, που κάηκε, είτε με αγώνα για να τα καταφέρει, είτε με μαλάκωμα. Είμαστε υπέρ του μαλακώματος. Βλέπει κανείς πολλά περισσότερα πράγματα. Βλέπει με ένα άλλο μάτι, διαισθάνεται και αισθάνεται πιο πολλά πράγματα. Σταματάει ο καρκίνος να είναι από τη μια πλευρά με πανοπλία αγκάθια, σπαθιά ο καρκίνος και με αντίστοιχη πανοπλία, σπάθες και οτιδήποτε όπλα εγώ. Και όταν αυτό το πράγμα σβήσει ο πόλεμος, δεν λέω ότι είναι η θεραπεία, προς Θεού πάλι, και ξαναπώ για πέμπτη φορά, έκτη, δεν λέω ότι αυτή είναι η λύση, αλλά λέω ότι εμείς αυτό που έχουμε βιώσει, σε όσες φορές έχουμε ασχοληθεί και εγώ με την χαρά και την τιμή να συμπορευόμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος περνάει όλη τη διαδικασία, ότι κάτι άλλο συμβαίνει. Να μείνω εκεί, έτσι, για να μην θεωρηθώ ότι προσπαθώ να προωθήσω ή να πουλήσω κάτι. Αυτό, γλυκιά μου, Καταρίνα, έχω να πω με αφορμή αυτό που ρώτησες.
Αν σε προβληματίζει η παρέα ραλού για να φύγεις έξω, είναι μεγάλος κίνδυνος. Αν δεν υπάρχει παρέα ή αν εσύ δεν μπορείς να κάνεις παρέα στην εαυτό σου, είναι μεγάλος κίνδυνος. Εγώ αυτό θα πω, πάλι δοκίμασέ το, προς Θεού. Δεν είναι τα πράγματα, δεν έρχονται έτσι όπως θέλουμε. Έτσι, δεν λέω θα πάω κάπου αλλού στη ζωή μου και θα είναι όλα... Είναι καλό να υπάρχει φόβος και να τον νιώθω το φόβο, δεν είναι αματρόμητος και θα γίνουν ευτράπελα. Είναι μέσα. Αλλά αν από τώρα νιώθεις την παρέα για να φύγεις έξω από την πόλη δεν είναι καλή, δεν κάνεις καλή αρχή. Αλλά πάλι ξέρεις τι και να κάνεις καλή αρχή δεν σημαίνει ότι η συνέχεια θα είναι καλή επίσης έτσι. Ποια είναι η γνώμη για την απογοήτευση που νιώθουμε όταν καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι πραγματικά και όχι όπως θα θέλαμε και πώς μπορούμε να αλλάξουμε τη σχέση μαζί τους. Η απογοήτευση είναι μέρος της ζωής. Δηλαδή όταν αισθάνομαι και νομίζω ή με έχει πίσω ο νους μου ή οι καταστάσεις ή οι πεπιθήσεις μου ότι ο απέναντι μου είναι καταπληκτικός και τελικά βλέπω ότι είναι μια φούσκα, η απογοήτευση είναι ένας μικρός θρήνος για τον θάνατο της σχέσης. Δηλαδή η σχέση την έχει φτιάξει έτσι μέσα στο κεφάλι μου που νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός φίλος, εραστής, συνάδελφος είναι αυτό που νομίζω ότι είναι, γιατί δεν βλέπω. Οπότε είναι πολύ ωραίο το υπάρχει απογοήτευση, δηλαδή είναι μια στενοχώρια απογοήτευση. Την μία στιγμή η απογοήτευση επί του γενικού είναι κάτι που ο νους ήθελε 20 και τελικά πήρε το 5 και απογοητεύτηκε. Μην απογοητεύεστε με τον εαυτό σας. Αυτό μόνο έχω να πω ταπεινά. Δηλαδή μην απογοητεύεστε και μαστιγώνετε τον εαυτό σας ότι ξέρετε πώς δεν το είδα. Γιατί είδε τώρα αυτό ο καιρό που μου το λέγανε οι άλλοι, απέτυχα και όλα αυτά τα ωραία που θέλει ο νους να λέει για να μας κάνει από μικρούς τυποτένιους, ακόμα πιο μικρούς και τυποτένιους. Έτσι. Είναι μέρος της ζωής, ειδικά για τις σχέσεις. Έτσι. Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις σχέσεις παρεπιπτόντως. Δεν αλλάζουν οι σχέσεις. Ή αν θέλετε, οι σχέσεις αλλάζουν όταν και οι δύο κάνουν πολύ σοβαρά δουλειά κατά μόνας. Οι σχέσεις δεν αλλάζουν. Το μόνο που συνεχίζει είναι το παραμύθι της αλλαγής σχέσης ή το παραμύθι ότι αν θα μείνω κάτι θα συμβεί ως διαμαγείας. Δεν υπάρχουν διαμαγείες πράγματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι όταν κάποιος σε μια σχέση δεν θέλει να το δει ούτε να το παραδεχτεί και ίσως η Ιωάννα κάποια στιγμή τα γεγονότα το φέρνουν όλα στα μούτρα για να το αναγκάσουν να το παραδεχτεί ότι όντως η σχέση δεν μπορεί να συνεχίσει. Δεν σημαίνει κάτι. Δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα σχέσης, στο θέμα γάμου, στο θέμα χωρισμού. Πραγματικά σας το λέω από την καρδιά μου, παρόλο που είναι επώδυνο, δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Κάνουμε πάρα πολύ σαματά για το χωρισμό, χωρίς κανένα λόγο. Επαναλαμβάνω, ενώ είναι επώδυνο, όταν εγώ το έζησα πριν πολλά χρόνια, ήμουνα στα πατώματα. Επειδή ήμουνα στα πατώματα και επειδή η ζωή μου συνεχίστηκε, ξεχνάω τη ζωή που κάνω με τον λατρεμένο άνθρωπο που είμαι μαζί. Και τη ζωή που κάνουμε πριν από αυτό, δεν συμβαίνει, δεν έρχεται το τέλος του κόσμου. Κάνουμε πάρα πολύ δράμα και δημιουργούμε πολλές ιστορίες, μάλλον ακούμε τις ιστορίες του νου, ότι ήρθε η συντέλεια του κόσμου επειδή χώρισα τον άντρα μου, επειδή χώρισα τη γυναίκα μου. Είναι πιο τραυματικό το να μένω σε μια πονεμένη ιστορία, είναι κάνω τόσο κακό στην ψυχή μου και στην καρδιά μου, το να μένω σε κάτι το οποίο ξέρω ότι δεν πάει, παρά αυτό που φαντάζεται ο νους μου ότι αν χωρίσω. Τι θα κάνω, και δηλαδή αν είμαι γυναίκα 50 χρονών, όπου δεν θα βρω σύντροφο. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Πάλι όμως δεν μπορώ να σας πείσω για το πράγμα, ούτε έχω πρόθεση να σας πω χωρίστε. Απλά ταπεινά θα πω από τις ιστορίες που ακούμε και από ανθρώπους που έχουμε κατεδίαν συναντήσεις. Πολύ δράμα για το τίποτα. Στη ζωή άνθρωποι παντρεύονται και άνθρωποι χωρίζουν. Στο κάτω-κάτω της ζωής, στατιστικά, ένα στους δύο, αν θα παντρευτείτε αύριο, 50% έχετε σίγουρο το χαρτί του διαζυγίου. 80%, δηλαδή το υπόλοιπο 50%, το 80% αυτού δεν θα είστε καλά στα σχέση. Σας το λέω από τώρα. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Λοιπόν, άλλη μία ερώτηση θα δούμε και θα κλείσουμε γιατί είναι ώρα για φαγητό. Είναι πάρα πολύ αργά για μας η ώρα για το φαγητό. Εμείς στα χωριά δυσκολευόμαστε να ζήσουμε στις πόλεις. Οκ. Ναι, και το ίδιο και εμείς. Λοιπόν, την άποψή σας για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια περίοδο βαθιάς λήψης. Το λέω με αγάπη.
ζήστε την. Η θλίψη θέλει χρόνο, το πένθος, η θλίψη, ο πόνος, θέλει χρόνο και χώρο. Έχουμε απαγορέψει στους εαυτούς μας να θρηνούμε. Πάμε παρακάτω είναι. Εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω. Και ειδικά αν είμαστε αγοράκια, την επόμενη μέρα έχουμε απογραφείο. Δώστε χώρο και χρόνο στη βαθιά θλίψη. Μην κάνετε τίποτα. Μην προσπαθήσετε να την αλλάξετε, να την πετάξετε, να την οροποιήσετε. Είναι το ίδιο πράγμα που λέγαμε με τον καρκίνο. Είναι κάτι το οποίο έρχεται να σας μιλήσει, να σας δείξει. Δεν έχει σημασία που στην αρχή δεν έχουμε ιδέα το τι θέλει να μας πει. Ούτε αυτό είναι το ζητούμενό μου, να καταλάβω τι θέλω να μου πει. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο είναι μέσα μου και πρέπει να το αφήσω να υπάρχει και να εκφράζεται. Άρα, δεν τρώω, δεν πίνω, δεν πάω πουθενά. Όλο αυτό που πέφτουν γύρω που αγαπάνε, που δεν τους μειώνω, μα μην είσαι έτσι, πάμε μια βόλτα, δεν ισχύει και δεν βοηθάτε παρεπιπτόντως. Όσοι έχετε κάποιον άνθρωπο που είναι σε θλίψη βαθιά, δεν το βοηθάτε που νομίζετε να τον σπρώξετε. Θέλει χρόνο και χώρο. Θέλει αγκαλιά. Δύο, αν είναι βαθιά, και το κλείνω εδώ, ζητήστε βοήθεια. Η βαθιά θλίψη, ο πόνος, είναι βαθύς πόνος στο δόντι μου. Θέλει οδοντογιατρό. Το ίδιο και η καρδούλα μου, το ίδιο και η ψυχούλα μου. Θέλετε θεραπευτή, με την ευρία έννοια. Κάποιον σιγά σιγά να σας βοηθήσει να βγείτε πολύ σιγά από όλο αυτό που νιώθετε και που βαραίνει την ψυχή σας και την καρδιά σας. Δεν ξεχνιούνται τα πράγματα, δεν προσπερνάνε τα πράγματα, δεν μπορείτε να έχετε θλίψη για ένα χαμό αγαπημένο ανθρώπου για 2-3 χρόνια. Δεν είναι αυτό η ζωή. Η ζωή είναι όντως συνεχίζεται υπό την προϋπόθεση ότι έχετε δώσει χρόνο μέσα στην καρδιά σας, στην ψυχή σας, να υπάρξει θλίψη και να μπορέσετε κάπου να πάτε για να σας φροντίσουν, να σας δείξουν και να σιγά σιγά ίσως, γιατί δεν είναι η λύση οι θεραπευτές, όποια θέλετε, παπάς, αμάνος, όπως να πει, ψυχολόγος, ό,τι θέλετε, να σας βοηθήσει από αυτό το πράγμα που νιώθετε. Λοιπόν, κάπου εδώ θα μείνουμε με τη Ρούλα που ρώτησε για τη θλίψη. Ζητάω συγγνώμη αν έχετε κάνει άλλες ερωτήσεις και δεν τις βλέπω. Είναι ώρα όμως να πάμε για φαγητό πάρα πολύ αργά. Τρώμε στις 7.30 γύρω 9 και κάτι. Για άλλη μια φορά ζητάω συγγνώμη που βγήκαμε αργά. Θα είμαστε σε επαφή. Ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα, ένα email. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα το βράδυ εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή δύναμη εκφράζουμε από την καρδιά μας. Και στο επανειδήν. Καλό βράδυ.